άκουσα, διαβάσαμε όλοι ότι ο Αμπάς αποφάσισε να κάνει, να συνεργαστεί και να συμφιλειωθεί με τη Χαμάς. Και μπορεί το Ισραήλ να τα πήρε στην Γκράνα και φυσικά από ένστικτο και αυτοματισμό είπε και δεν θα μιλήσω με τον Αμπάς και σταματάω τις ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά στην ουσία αυτό το πράγμα είναι ένα πολύ πολύ καλό πράγμα για την ειρηνευτική διαδικασία. Πρώτα απ' όλα θα κάνω το παλιό μότο, θα το έχετε βαρεθεί να τα ακούτε, αυτοί που κάνουν τους καλύτερους συμβασμούς είναι οι ασυμβίβαστοι. Που σημαίνει, από τη στιγμή που έχω μέσα τη Χαμάς μαζί και την Ισλαμική Τζιχάτ από τη Γάζα στις συνεννοήσεις, δεν έχω κανένα φόβο. Και να σας πω γιατί. Διότι οτιδήποτε συμφωνηθεί, από τη στιγμή που θα είναι αυτές οι τρεις οργανώσεις μέσα, σαν ενιαίος φορέας, αυτοί θα επιβάλλουν τις συνθήκες ειρήνης. Και δεν θα μιλήσει κανείς από την Παλαιστινιακή πλευρά. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι η Χαμάς, παρόλο που θεωρείται και είναι ως ένας μέρος τρομοκρατική οργάνωση, θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από την Αμερική, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ισραήλ φυσικά. Απ' την άλλη όμως, ας μην ξεχνάμε ότι το 2007 ο Μάρσαλ, ο τότε αρχηγός της Χαμάς, είχε πει ότι εγώ δέχομαι να μπω σε συνεννοήσεις με το Ισραήλ υπό την προϋπόθεση ότι θα ξέρει ότι ο τελικός στόχος είναι ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος. Και κανείς τότε δεν το πήρε, δεν του έδωσε σημασία, διότι ήταν η Χαμάς. Και αυτό ήταν πριν καταλάβει την αρχή της βίας, το 5. Ένα μήνα πριν, ένας σύμβουλος του Χανίγε, του Πρωθυπουργού, είχε πει τότε ότι η Χαμάς είναι διατεθειμένη να δώσει μία πενταετή χούντα, όχι χούντα όπως την ξέρουμε από τα λατινικά, αλλά χούντα αραβικά που σημαίνει ηρεμία, ένα είδους ανακοχής αν θέλετε, 5 ετών, κατά τη διάρκεια των οποίων θα γίνονται συνομιλίες ώστε να βρεθεί μία λύση που θα είναι για 2 λαούς, 2 χώρες. Και τότε κανείς δεν έδωσε σημασία. Και είπανε, η Χαμάς τα λέει. Και κακώς που δεν δώσαν τον σημασία, εν πάση με αυτό δείχνει ότι η Χαμάς είναι διατεθειμένη να μιλήσει. Θα μου πει τώρα γιατί δέχτηκαν να γίνει, πόσο ήρθαν αυτοί οι δύο, Χαμάς και PLO, Αμπάς, μαζί στο να κάνουν ειρήνη, να κάνουν συμφιλίωση που είναι ακόμα, δεν ξέρω, δεν έχω χάσει το λογαριασμό ποια προσπάθεια είναι. Τα πράγματα είναι σχετικά απλά. Για μένα και η Χαμάς, μάλλον να το βάλω αλλιώτικα. Και για τους δύο ήταν αυτό που οι σκακιστές λένε mat forcé. Δηλαδή είσαι υποχρεωμένος, είναι υποχρεωτικό mat, δεν γίνεται άλλο. Το ίδιο πράγμα έγινε και εδώ. Η μεν Χαμάς λέει το εξής. Μάγκες, εγώ δεν έχω patrons καταρχήν. Έχω χάσει το Ιράν. Γιατί, διότι όταν έγινε ο εμφύλιος πόλεμος πήγα στη Συρία, πήγαμε εναντίον του Άσαντ. Από τη στιγμή που πήγα εναντίον του Άσαντ, το Ιράν μου είπε χαίρετε με τον πλάτο να μου ξαναδεί από μένα λεφτά. Τελείωσα από εκεί, δεν έχω πάτρονα. Πάω από την άλλη μεριά. Αίγυπτος και ξέρω εγώ ότι η Έλαμος που η Αίγυπτος, όπως και οι υπόλοιπες χώρες αραβικές που έχουν τα λεφτά, Σαουδική Αραβία κλπ. Θεωρούν εμένα τη Χαμάς, και που είναι σωστό, ως μέλος παρακλάδι των αδελφών μουσουλμάνων που την τρέμουν οι Αιγύπτιοι και όλοι οι υπόλοιποι αραβικές χώρες. Οπότε ούτε από εκεί έχω. Οπότε έμεινε σαν την καλαμιά στον κάμπο η Χαμάς και λέει κάπου πρέπει να στηριχθώ. Γιατί δεν είμαι και καμιά υπερδύναμη. Οπότε η μόνη υπερδύναμη αυτή τη στιγμή στην οποία μπορώ να στηριχθώ, μπας και οικονομήσω και κάνω ένα φράγκο πριν με φάνη η δική μου ζωντανό, ήταν η PLO, ο Αμπάς. Λέγοντας λοιπόν, κάνε αυτό μαζί σε συνεννόηση και βρούμε μια συμφωνία, να κάνουμε μια συμφωνία που να είναι τίμια και για τους δυο μας, και τους δυο μας. Εγώ κοντά στο βασιλικό θα ποτίζεται και η γλάστρα, θα ποτιστώ από τον Αμπάς. Ό,τι λεφτά παίρνει ο Αμπάς, αφού θα είμαστε ένα, θα δίνει και σε εμάς εδώ στη Γάζα. Οπότε για την Χαμάς δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Αμπάς. Ο Αμπάς λέει το εξής. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι επί ξύλου κρεμάμενος, καταρχήν είμαι παράνομος. Οτιδήποτε λοιπόν και να συμφωνήσω, εάν δεν συμφωνήσει και η Χαμάς μαζί μου, θα με πάρει η διεθνή κοινότητα και θα με σκίσει στα δύο και θα έχει και δίκιο. Θα αποδειχθεί ότι το Ισραήλ έχει δίκιο, δεν μπορεί να μιλήσει με τον Αμπάς, με τους Παλαιστίνιους.
Οπότε αναγκαστικά πρέπει να έχω κάτι που να μπορώ να δείξω έξω ότι είναι στέρεο πράγμα. Ένα αυτό. Δεύτερον, λέει ο Αμπάς, εγώ δεν μπορώ να είμαι μια ζωή κάτω από τη συνεχή απειλή της Χαμπάς και να έχω το Ισραήλ να με προστατεύει. Γιατί αυτή τη στιγμή ο λόγος που δεν έχει καταλάβει τη δυτική όχθη η Χαμάς είναι επειδή το Ισραήλ είναι εκεί. Οπότε κατάλαβα ότι κάτι πρέπει να κάνει. Και τρίτον και κυριότερον, ελπίζει ότι εάν τυχόν τα βρούνε, και μάλλον τα βρούνε, θα μπορεί ο Αμπάς, εάν θέλει να διεκδικήσει ξανά την Προεδρία χωρίς να θεωρηθεί παράνομος, αλλά τουναντίον θα θεωρηθεί ο άνθρωπος ο οποίος έχασε μεν την ενότητα των Παλαιστινίων, γιατί μέχρι που πέθανε ο Αραφάτ οι Παλαιστινοί δεν είχαν τέτοιο πρόβλημα, αλλά επίσης θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος την ξανακέρδισε την ενότητα. Μην ξεχνάτε ότι η Χάζα χάθηκε επί Αμπάς, παραδόθηκε στη Χαμάς επί Αμπάς, όχι επί Αραφάτ. Οπότε θα είναι πάλι ο άνθρωπος ότι εγώ τα διέλυσα μένα, αλλά εγώ τα ξανάφτιαξα. Κάτι σαν το Σαρόν, εγώ έφτιαξα τους ψυχισμούς και εγώ τους διέλυσα τους ψυχισμούς. Οπότε και για τους δύο συμφέρει. Το ερώτημα είναι το Ισραήλ, γιατί τόσο πολύ. Γιατί ξαφνικά από αίσθητο λέει όχι, κάτσε ρε φίλε, το δούμε. Καταρχήν κάνεις ειρήνη με τους εχθρούς σου. Δεν κάνεις με τους φίλους σου. Τι ειρήνη να κάνεις με τους φίλους σου. Ένα. Δεύτερον, αυτό που μου λες ότι εγώ δεν συζητάω με τρομοκρατικές οργανώσεις και ξέρω εγώ τι, να σου θυμίσουμε, να του θυμίσουμε το Ισραήλ, ότι στο παρελθόν, είτε με διαμεσολαβητών είτε απευθείας, έχει συζητήσει με πάρα πολλές τρομοκρατικές οργανώσεις, όταν αναγκάστηκε να κάνει διάφορες ανταλλαγές αιχμαλώτων και τομάτων και. Τρίτον, και σπουδαιότερο, όταν πήγανε στο Όσλο για να αρχίσουν να υπογράψουν τις πρώτες ιστορικές συμφωνίες του Όσλο, η Πίαλο θεωρείται από το Ισραήλ τρομοκρατική οργάνωση και μάλιστα λέγανε ότι όποιος τολμήσει και μιλήσει με την Πίαλο θα πήγαινε φυλακή στο Ισραήλ. Υπήρχε νόμος που είχαν βάλει γιατί θεωρούσε τρομοκρατική οργάνωση. Και όχι μόνο μίλησαν με την Πίαλο, όχι μόνο τα βρήκαν, υπογράψαν και συμφωνίες. Γιατί δηλαδή μπορεί να το κάνει με τη Χαμάς. Τι είναι αυτό το λογικό, αυτή η λογική ότι εγώ δεν μιλάω με τρομοκρατικές οργανώσεις. Και πώς μιλήσεις με την BLO που τη θεωρείς τρομοκρατική οργάνωση. Θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα υπάρξουν πιο ψύχρεμες φωνές μέσα στο Ισραήλ και θα καταλάβει ότι δεν είναι το τέλος του κόσμου, αλλά ίσα ίσα μια μεγάλη, θα έλεγα χρυσή ευκαιρία για να μπορέσει το Ισραήλ και οι Παλαιστίνοι να τα βρουν και να σταματήσουν οι αλευσκοτομοί. Δεν είμαι πια ο αισιόδοξος που ήμουν όταν ξεκινήσαμε αυτά τα βίντεο πριν από 2 χρόνια περίπου, που έλεγα α, δεν είναι. Αυτό πρέπει να ομολογήσω. Ο φίλος μου ο Βουλέλης, ο Νικόλας ο Βουλέλης, με φώναζε πάρα πολύ αισιόδοξο για το θέμα της Μέσης Ανατολής. Εδώ είχε απόλυτα δίκιο. Του υποκλίνομαι, δεν πρέπει να είμαι τόσο αισιόδοξος. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα λυθεί, δεν ξέρω αν θα το ζήσω να το δω. Αλλά αν επικρατήσουν οι πιο ψύχρεμες φωνές στο Ισραήλ, κάτι μπορεί να γίνει. Γεια χαρά.